Καλησπέρα σας. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΣΥΕΡΣ πρωτοπορεί και ξεκινάει το πρόγραμμα προετοιμασίας υποψηφίων για τους διαγωνισμούς πρόσληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, την ίδια ώρα που διεξάγεται σε πολλές ακόμα χώρες όπως στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ιταλία και αλλού. Υπεύθυνος του προγράμματος είμαι εγώ, ο Δημήτρης Κτενίδης. Στο παρελθόν έχω εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και έχω μια εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία από διαγωνιστικές διαδικασίες και από τη μεριά του υποψηφίου και από τη μεριά του αξιολογητή. Θα ήθελα όλο αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί να μοιραστώ τις εμπειρίες μου μαζί σας και να σας εκπαιδεύσω ούτως ώστε όταν φτάσετε στις εξετάσεις και στις διαδικασίες επιλογής να είστε έτοιμοι και έτοιμες για να τις περάσετε με επιτυχία. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει υποστήριξη όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες αυτές για μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Αυτές οι διαδικασίες, όπως έχουμε πει, διοργανώνονται από την αρμόδια υπηρεσία πρόσληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ΕΠΣΟ. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υπάρχουν κάθε εβδομάδα παρουσιάσεις, θα υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό και πολλές ασκήσεις οι οποίες θα είναι παρόμοιες με αυτές που εμπεριέχονται στους διαγωνισμούς της ΕΠΣΟ. Η μεθοδολογία θα είναι η ίδια και αυτή ακριβώς η μεθοδολογία θα διδαχτείται από μένα. Τέλος, με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά θα γίνουν και ξεχωριστές τηλεδιασκέψεις μέσω Skype. Ήδη κάποιες έχουν γίνει με κάποιους από εσάς και πιστεύω ότι ως το τέλος του προγράμματος θα είστε απόλυτα έτοιμοι και έτοιμες. Πριν όμως ξεκινήσουμε για τις διαδικασίες πρόσληψης, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πού θα εργαστείτε δηλαδή αν προσληφθείτε. Τα βασικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα εξής. Τα περισσότερα ίσως να τα γνωρίζετε ήδη, αλλά κάποια θα σας είναι εντελώς άγνωστα φαντάζομαι. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι επίσης το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και τέλος ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Από όλες αυτές τις υπηρεσίες σήμερα θα μιλήσουμε για δύο, τις πιο σημαντικές, αυτές οι οποίες άλλωστε προσελκύουν τους περισσότερους εργαζομένους. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το βασικό εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά συντάσσει τις προτάσεις για τις πολιτικές και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ένωσης. Λαμβάνει αποφάσεις κέρυες, όμως είναι ταυτόχρονα και ένα όργανο το οποίο εισηγείται στα εκτελεστικά όργανα και αποφασιστικά, τα οποία είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Από ποιους διοικείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Από το Κολέγιο, τους 28 Επιτρόπους, το οποίο είναι η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σαν να λέμε ένα υπουργικό συμβούλιο και ο κάθε επίτροπος είναι υπεύθυνος για ορισμένες πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τις γενικές διευθύνσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εργασιακό κομμάτι, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζονται περισσότεροι από 33.000 άνθρωποι. Είναι μόνιμοι υπάλληλοι και συμβασιούχοι. Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν οι υπεύθυνοι πολιτικής, ερευνητές, νομικοί, μεταβραστές και σε μικρότερο βαθμό μια σειρά από επιστήμονες και στελέχη σε άλλα πεδία. Κάποια στατιστικά στοιχεία τώρα. Το 65% των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάζονται στις Βρυξέλλες, το 12% στο Λουξεμβούργο και το υπόλοιπο 23% σε διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής σε όλο τον κόσμο.
Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται με μόνιμες αντιπροσωπείες και στις 5 ηπείρους. Το 55% των εργαζομένων είναι γυναίκες, ενώ η ηλικιακή ομάδα που εκπροσωπείται περισσότερο αφορά τις ηλικίες από 45 έως 49 ετών. Η Ελλάδα δεν κατέχει πολύ μεγάλο κομμάτι στην πίτα των εργαζομένων, μόλις το 4% του συνόλου τους είναι Έλληνες. Τι καθήκοντα τώρα ασκούν οι υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Υπάρχουν πρώτα απ' όλα υπάλληλοι διοίκησης, οι οποίοι είναι και πτυχιούχοι, υπάρχουν οι βοηθοί και τέλος υπάρχουν και οι γραμματείς υπάλληλοι γραφείου. Αν προσληφθείτε ως υπάλληλος διοίκησης, τότε θα κληθείτε να διαδραματίσετε κέριο ρόλο στις νομοθετικές και δημοσιονομικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα καθήκοντά σας θα είναι πολυπίκυλα και σύνθετα. Σαν βοηθός, θα είχατε επίσης ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εσωτερική διοίκηση της Επιτροπής και θα υπήρχε ιδιαίτερη έμφαση σε παιδεία όπως οι οικονομικές υποθέσεις και ο προϋπολογισμός, το προσωπικό, η πληροφορική ή η τεκμηρίωση. Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι στην εργασία, εκτός από την ίδια την εργασία, είναι και η ανταμοιβή της. Έτσι, για ένα πτυχιούχο διοικητικό υπάλληλο που προσλαμβάνεται στην εισαγωγική κατηγορία AD5, ο βασικός μισθός ξεπερνάει τις 4.350 ευρώ μηνιαίως, και στο τέλος του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, εφόσον ανεβεί όλες τις κλίμακες, μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 18.500 ευρώ. Για έναν υπάλληλο ο οποίος προσλαμβάνεται στην κατηγορία AST3, που είναι είναι η κλίμακα για τους βοηθούς, ο βασικός μισθός από τον οποίο ξεκινάει κάποιος είναι λίγο πάνω από 2.500 ευρώ. Είναι όμως αυτά πραγματικά τα χρήματα που παίρνει κάποιος, αν προσληφθεί? Όχι. Παίρνει πολύ περισσότερα, γιατί το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει την παροχή παροχών και επιδομάτων. Εμείς σαν Έλληνες και λόγω της μεγάλης απόστασης που έχουμε από τα κέντρα εργασίας δικαιούμαστε πραγματικά πολύ σημαντικές επιδοματικές απολαβές. Το επόμενο όργανο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι το άμεσα εκλεγμένο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νομοθετική, εποπτική και δημοσιονομική αρμοδιότητα. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται κάθε 5 χρόνια από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα κράτη-μέλη, και ο τόπος εργασίας των υπαλλήλων είναι το Στρασβούργο, οι Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Οι βασικές αρμοδιότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τρεις. Είναι πρώτα απ' όλα νομοθετικές και περιλαμβάνει μέσα νομοθετικές πράξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται η έγκρισή τους και οι οποίες προκύπτουν μετά από προτάσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπαμε πριν. Είναι επίσης εποπτικές, καθώς ασκεί δημοκρατικό έλεγχο σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι και δημοσιονομικές, καθώς καταρτίζει τον προϋπολογισμό μαζί με το Συμβούλιο. Στην πραγματικότητα τον ψηφίζει και αποφασίζει για τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον ψηφίζουν, όπως επίσης δίνουν και την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους απολογισμούς των προηγουμένων ετών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 8.000 άνθρωποι εργάζονται εκεί, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, αλλά και στα γραφεία πληροφοριών που βρίσκονται στα κράτη-μέλη. Οι κατηγορίες των υπαλλήλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι, και εδώ, οι γνωστές κατηγορίες, διοικητικοί υπάλληλοι, βοηθοί, γραμματείς και υπάλληλοι γραφείου, και είναι και οι έκτακτοι υπάλληλοι.
Οι έκτακτοι υπάλληλοι μπορούν να προσληφθούν για την εκτέλεση πολλών και διαφόρων καθηκόντων μικρότερης ίσως σημασίας και κλίμακας σε σχέση με τους διοικητικούς υπαλλήλους. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα για το εργασιακό καθεστώς στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στα υπόλοιπα όργανα και ιστιτούτα η εργασιακή πραγματικότητα είναι πάνω κάτω παρόμοια. Επομένως, από την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει πλέον κανονικά το πρόγραμμα, θα δούμε μαζί τις διαδικασίες πρόσληψης, θα δούμε την υπηρεσία πρόσληψης προσωπικού και θα περιηγηθούμε στη σελίδα της, την ΕΠΣΟ, θα δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τέλος θα μιλήσουμε με ενδελεχώς για το διαγωνισμό των πτυχιούχων της κατηγορίας AD5, ο οποίος ξεκίνησε από τις 30 Μαρτίου για την υποβολή της πρώτης, των αιτήσεων, η πρώτη φάση, μέχρι τις 3 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας.